δικαστήρια. Γεγονός δηλαδή, πάντως είναι ότι πολλά. Δεν έχω και προκαλώ, αν θέλετε, και προσκαλώ, τουλάχιστον για το δικηγορικό σύλλογο του Πειραιά, ότι οποιοδήποτε συναδελφός μου, Πειραιώτης ή αν θέλετε και Αθηναίος, έχει κάτι το συγκεκριμένο, να έρθει και έχει υποχρέωση να το κατονομάσει για να μπορέσει, αν υπάρχει κάποιο απόστημα στη δικαιοσύνη, οπωσδήποτε να σπάσει. Εγώ πάντως θα κρατήσω αυτό που λέτε και το οποίο λένε και δικαστές, φίλοι δικαστές διακεκριμένοι, ότι όπως σε κάθε κλάδο ή σε κάθε χώρο της κοινωνικής μας λειτουργίας υπάρχουν οι καλοί, οι κακοί και οι άσχημοι, έτσι και στο δικαστικό κλάδο δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει αυτό που λέει ο κύριος Κούγιας σήμερα, το οποίο όμως θέλει τεκμηρίωση. Ασφαλώς. Κοιτάξτε, να σας ολοκληρώσω κάτι άλλο. Έκανε μία προσπάθεια τόσο ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, επί Προεδρίας, ενθυμούμε, του κυρίου Κουβέλη, όσο και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός παλαιότερα επί κάποιου προκατόχου μου. Να βρουν για στοιχεία. Τα λεγόμενα κυκλώματα κλπ. Των μεγαλοδικηγόρων με τους δικαστές. Ή αντιστρόφως, όπως θέλετε. Για τα διαπλεκόμενα μέσα στη δικαιοσύνη. Τώρα βγαίνουμε για πρώτη φορά να μιλήσουμε. Παλαιότερα λέγαμε οι μεγαλοδικηγόροι των Αθηνών ή του Πειραιός και τα κυκλώματα της ελληνικής δικαιοσύνης. Δεν υπήρξαν στοιχεία, μην το προχωρήσουμε, έτσι, είναι πασίγνωστο. Τώρα βέβαια εδώ έρχεται και λέει κάτι άλλο πιο συγκεκριμένο ο συναδελφός μου αυτός, ο οποίος θα πρέπει και παραπέρα να το κληθεί, αν θέλετε, όχι, λέω και κάτι άλλο. Να κληθεί να δώσει να κάποια στοιχεία. Και από τον αρμόδιο σύλλογό του, δηλαδή από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, προς τον οποίο να δώσει λόγο. Έχω την εντύπωση, επειδή ρώτησα, ότι έχει ένα, θα έλεγα, μία έκθεση ιδεών, έτσι θα την αποκαλέσω, ο κύριος Κούγιας, και στοιχείων να καταθέσει σε περίπτωση βέβαια αποκληθεί. Κυρίες και κύριοι, θα πάω στη συνέχεια στον κύριο Κατσαντώνη και στον κύριο Ντάσκα. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά πάλι μαζί. Είναι καυτό το θέμα. Είναι καυτό. Τελικά έχουν δικαστές, στρατούς δικαστών, τα διαπλεκόμενα και οι δύο μεγάλοι οικονομικοί κολοσσοί. Για να το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής μας.